Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. ονομάζομαι Τέριχα Τζιρεμία και αυτό είναι το show στο οποίο μπορεί να δει και να ενημερώνεσαι σωστά και ηθικά κάθε μέρα για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιο στο κανάλι, το κουμπάκι πλέ, subscribe, γραφεί και οπωσδήποτε smash like button και σε αρκινοποιήσει αυτό το βίντεο να για αλήθεια προ τα έξω. Αύριο Τετάρτη θα βγει επεισόδιο στο δεύτερο μου κανάλι, το podcast Ελεύθερο. Οπότε θα προσπαθήσω να βγάλω το καθιερωμένο μου Daily Show πιο νωρί. Γιατί θέλω να επικεντρωθούμε όλοι στο, στο show, στο Ελεύθερο. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα νέα συναντήθηκαν Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ στο περιθώριο τριμερού συνόδου κορυφή Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια τη συνάντηση με τον κύριο Μπένετ, πρώτη μεταξύ των δύο ηγετών έγινε ανασκόπηση τη στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ισραήλ, ενώ εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυση τη συνεργασία σε τομεί όπω επενδύσει, ενέργεια, πανδημία και η άμυνα. Πανδημία, τέλο πάντων. Οι δύο πρωθυπουργοί επισήμαναν ότι η τριμερής συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία συμβάλλει ουσιαστικά στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Εξέτασαν επίση τι νεότερε εξέλιξει στην περιοχή με έμφαση στην αποσταθεροποιητική συμπεριφορά τη Τουρκία. Ο Μιτσοτάκη και ο Μπένετ συζήτησαν παράλληλα την προοπτική του σχήματο 3 συν 1 και τρόπου εντατικοποίηση συνεργασία με Ηνωμένε Πολιτείε, όπω και τη δυνατότητα συνεργασία με άλλε χώρε τη περιοχή που έχουν την πολιτική βούληση για την προώθηση τη ασφάλεια, σταθερότητα και τη ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι δύο, λέει πιο κάτω, αναφέρθηκαν στην απόφαση που ελήφθη το 1990 επί Πρωθυπουργία Κωνσταντίνου Μιτζοτάκη για την αναγνώριση του κράτου Ισραήλ από την Ελλάδα και στο πώ αυτή η ενέργεια που συνιστούσε στροφή στην πολιτική τη Ελλάδα οδήγησε στη ραγδαία βελτίωση των Ελληνο-Ισραηλινών σχέσεων από τότε. Θυμάμαι ότι ο πατέρα μου τήρησε τη δέσμευσή του για την αναγνώριση του κράτου του Ισραήλ. Αν θυμάμαι καλά. Όχι αν θυμάσαι καλά, εσύ συγκεκριμένα μυτσοτάκι, τώρα μην με κάνει να γελάω έτσι και να χαμογελιέμαι. Όχι μόνο θυμάσαι και καλά, εσύ κάπου το έχει και γραμμένο αυτό, ότι ήταν ιστορική στιγμή για την οικογένεια Μητσοτάκη. Μήπω από τότε η οικογένεια Μητσοτάκη ξεκίνησε να γίνεται πλούσια. Τι όλο παρή εργό. Δέκα μέρε μετά την ορκομοσία του, σημείωσε ο Κυριακό Μουτσεντάκη. Υπογραμμίζω ότι η κίνηση αυτή αποτέλεσε μια πολύ μεγάλη θετική αλλαγή για τη σχέση μεταξύ των δύο κρατών. Όπω και να έχει. Την Ελλάδα τη συμφέρει να έχει καλέ σχέσει με το Ισραήλ. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Και οπωσδήποτε με την Κύπρο. Αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο χοντρό παιχνίδι χωρί να χρειαζόμαστε κανέναν. Να το θυμάσαι αυτό. Ε τώρα έχουμε εδώ ένα παλκάρι, τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη, που πραγματικά πρέπει να είναι στην καρακοσμάρα του. Στην καρακοσμάρα του. Εδώ έχουμε τις συναντήσεις του Πούτιν με τον Μπάιντεν. Έχουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ιρεμβέργη. Και έχουμε και τον Άδωνη το Γεωργιάδη, δηλαδή το κερασάκι στην τούρτα αυτός ο βιβλιοπόλης που λέει Eurostat, πρώτη σε ανάπτυξη το 3ο τρίμηνο του 2021 η Ελλάδα στην Ευρωζώνη δεύτερη στην ΕΕ, τέταρτη σε ανάπτυξη και σε αύξηση τη απασχόληση στην Ευρωζώνη συγκριτικά με το προηγούμενο β' τρίμηνο του 2021. Παρακάτω, γράφει ένα παλικάρι. Πρώτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στο χρέο. 22 στην ανεργία. Η Ρουμανία έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ από εμά. Τι να λέμε τώρα, Υπουργέ, ποιον κοροϊδεύετε πάλι. Άλλο σχόλιο, Υπουργέ. Μήπως να σταματήσουμε να αναπτυσσόμαστε τόσο γρήγορα, μπας και χαλαρώσει λίγο και η ακρίβεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι, είναι γελίο και τον παίρνουν στο ψηλό στα σχόλια. Εμένα όμω μου είναι πλέον αποκρουστικό όπω και ο Μητσοτάκη. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε με τη λίστα πέτσα και το τεράστιο σκάνδαλο. Έγγραφο βόμβα λέει. Η κυβέρνηση μοίρασε παράνομα εγνώση τη τα 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια είναι πίνατς μπροστά σε αυτά που μοίρασε πραγματικά. Δε λέω τι λέει εδώ πέρα. Η ενιαία ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων προειδοποίησε την κυβέρνηση χωρί να εισακουστεί. Με ευρωπαϊκέ κυρώσει απειλείται η χώρα μα. Κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη σχετικά με του χειρισμού στη λίστα πέτσα είναι το έγγραφο που δημοσιεύει σήμερα στο αυγή.gr και αποδεικνύει ότι το μέγαρο Μαξίμου εν του δεν τήρησε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τις απευθείας αναθέσεις με αποτέλεσμα η χώρα μας να κινδυνεύει με κυρώσεις από την ΕΕ λόγω παραβίασης διατάξεων ενωσιακού δικαίου. Μάλιστα φαίνεται ότι η κυβέρνηση λίγες μέρες πριν εκδώσει την περίφημη πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τις απευθείας αναθέσεις με πρόσχημα την πανδημία είχε ζητήσει τη γραπτή άποψη της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων Ωστόσο, αποφάσισε να την πετάξει στο καλάθι των Αχρήστων. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Αντί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει λόγω πανδημία μια έκτακτη ενίσχυση στα ελληνικά νοσοκομεία, πήγε και το έκανε στα ΜΜΕ. Με πρόσχημα την πανδημία, έδωσε λεφτά στο ΜΜΕ. Για ποιο λόγο, ξέρει ότι δεν βγάζει λογική και το καταλαβαίνει αυτό και μόνο σου. Δεν χρειάζεται το δικό μου σχολιασμό. Συγκεκριμένα ή και τα λοιπά, απαντώντας στην κυβέρνηση στις 20 Μαρτίου το 20, έστειλε έγγραφα με τη σημείωση εξαιρετικά επίγον. Και θέμα, διευκρινήσει της Ευρωπαϊκής, Επιτροπή Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρονται οι όροι που πρέπει να διέπουν τις απευθείας αναθέσεις. Ουσιαστικά η ΕΕ και η ΕΑΔΣ έδωσαν τη δυνατότητα να εφαρμοστεί το ενωσιακό και εθνικό νομικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων στα όρια του σε κάθε επίκληση απρόβλεπτου και κατεπίγοντο γεγονότο, πάντω σε καμία περίπτωση κατά παρέκκληση από αυτά όπω έκανε η κυβέρνηση με τη λίστα Πέτσα. Η μοναδική περίπτωση που θα μπορούσε να επικαλυστεί η κυβέρνηση είναι η απευθεία ανάθεση σε προεπιλεγμένο οικονομικό φορέα. Στην περίπτωση που μόνο ένα τέτοιο φορέα θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. Μόνο ένα τέτοιο φορέα θα είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. Εντό των τεχνικών και χρονικών περιορισμών που επιβάλλονται από τον κατεπήγοντα χαρακτήρα τη κατάσταση, ακόμα και αν η κυβέρνηση ισχυριστεί ότι πήγε και έδωσε απευθεία 330.000 ευρώ στην Initiative, ποσό που μάλιστα πολύ πάνω από το όριο των 139.000 ευρώ, λόγω αυτή τη αναφορά στο έγγραφο, τότε θα πρέπει να τεκμηριώσει για ποιο λόγο η Initiative είναι ο μόνο φορέα που θα μπορούσε να αναλάβει το έργο. Μmm, κατάλαβα. Και έχουμε και άλλα. Ένα τέτοιο ισχυρισμός όμως καταρρύπτεται από το γεγονό ότι τόσο στη λίστα πέτσα 2, 2 εκατομμύρια, όσο και στη λίστα κικίλια, 19,7 εκατομμύρια, τα έργα δεν τα πήρε initiative αλλά άλλε εταιρείε του χώρου, με την Initiative μάλιστα να χάνει και όλα στην ανάθεση στη λίστα Πέτσα 2 από την εταιρεία Media Direction. Χαρακτηριστικό είναι και ο διάλογο που είχε ο Μάριο Κάτση στην Εξεταστική Επιτροπή με τον πρόεδρο τη Initiative, ο τομέα τη ψηφιακή διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ρώτησε τον Μιχάλη Γκάλγκο αν η Initiative είχε κάτι παραπάνω από τι άλλε ανταγωνιστικέ εταιρείε που να δικαιολογεί ότι μόνο αυτή θα μπορούσε να φέρει πέρα στο έργο και στι προθεσμίε που λέει η σύμβαση. Για αυτό ακολουθήθηκε η διαδικασία τη απευθεία ανάθεση και όχι τη διαπραγμάτευση. Χωρί προηγούμενο προηγούμενη δημοσίευση που ακολουθήθηκε στι υπόλοιπε λίστε. Σαφώ δεν είμαστε οι μόνοι, αλλά δεν υπάρχουν και πολλοί στο συγκεκριμένο χώρο που να μπορούν να εκτελέσουν ένα τέτοιο έργο με αυτήν την ένταση, με αυτό το πλάτιασμα, με τέτοιε συνθήκε. Δηλαδή, τι είδου εταιρεία είναι αυτή, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτέ οι εταιρείε πού αποσκοπούνε, Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την ύπαρξη των εταιρεών αυτών. Τι κάνουνε, διαχείριση χρημάτων. Γιατί, τι τους κάνει, τι τι κάνει καλές να κάνουν διαχείριση χρημάτων, δικών μας χρημάτων. Και γιατί πληρώνουμε το Μητσοτάκι. Οι εταιρείε που ανέλαβαν τις υπόλοιπες καμπάνιες δεν είναι τέτοιες, δεν είναι ικανές, λέει αυτός. Και εδώ πέρα υπάρχει και η κατάθεσή του. Πω, πω εδώ πέρα είναι πολύ μεγάλο το άρθρο βλέπω. Λέει τα ψέματα του Πέτσα και αραδιάζει εδώ πέρα ολόκληρα τα έγγραφα. Συνεπώς λέει, θα μπορούσε να τροποποιήσει να καταργήσει τη διάταξη της πού -Που και να πάει έστω και στα όρια της κείμενη νομοθεσίας. Και να αναγκαστεί να πάρει προσφορέ και από άλλε εταιρείε. Και όχι να δώσει απευθεία την ανάθεση στην Initiative. Δεν ήθελε όμω και σήμερα να επικαλείται ότι η που, που ήταν προγενέστερη. Με ένα φανεί αν ο Μητσοτάκη διαθέτει έστω ελάχιστο πολιτικό στένο ώστε να πάρει πίσω την εντολή κρύψτε τον πέτσα από την εξεταστική. Ή θα επιμείνει στην προσπάθεια συσκότηση στη τη αλήθεια. Παιδιά, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο που ο Μιτσοτάκη πήρε δικά μα λεφτά και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια. Πέρα από αυτά τα 343 που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τα 300 που χρωστάει το Πασό Κινάλ με τον Ανδρουλάκη που θα αποτύχει και θα πάρει κάτω από 3%. Πέρα από αυτά τα λεφτά, δίνουν λεφτά αντί να τα δώσουν στι ΜΕΘ και στου γιατρού. Τα δίνουν που του απολύουν του γιατρού, τα δίνουν στα ΜΜΕ για ποιον ακριβώ λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε ξεφύγει πλέον από τα όρια τη λογική πλέον. Και το καλύτερο, Εξεταστική Επιτροπή αποσύσωμη την αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή, Εξεταστική Επιτροπή και ο βασικό μάρτυρα ο Πέτσα τον κρύβουνε. Είναι ικα... Άντε να μην το πω αυτό, αλλά είναι ικανό ο Μητσοτάκη να τον απαγάγει κιόλα για να μην δώσει μαρτυρία και να μην τον ξεμπροστιάσει. Πόσα θα κάνει άλλα αυτό ο Μητσοτάκη. Και όταν γίνονται όλα αυτά, ο Μητσοτάκη είναι με τον Μπένετ, είναι με τον Τζόνσον, μιλάει για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ξύλα δηλαδή. Δηλαδή, ότι να είναι σαν να λέμε. Κάνει ταξιδάκια με τσοτάκι. Τώρα θα πάει στο Πούτιν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό νέο στι ΗΠΑ. US federal judge sides with attorney general Wilson and blocks, μπλοκάρουν του Biden την προπόθεση εμβολιασμού για federal contractors. Μπλοκάρουν του Biden την απόφαση. Προσπαθεί και ο Biden να το κάνει όπω ο Μητσοτάκη, αλλά εκεί πέρα από ό,τι φαίνεται έχουμε κάποιου δικαστικού και κάποιου εισαγγελεί οι οποίοι αντιστέκονται ουσιαστικά και κάνουν αυτό που του λέει το γράμμα του νόμου. Ο λόγο που μπλοκάρουν τη συγκεκριμένη νομοθεσία του Biden λέει εδώ πέρα, argued Biden's vaccine mandate violated the 10th Amendment. Τη δέκατη τροπολογία του συντάγματο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πείτε μα από κάτω στα σχόλια τι λέει η δέκατη τροπολογία, το δέκατο amendment. Πολύ σημαντικά νέα. Τώρα θα σε πάω λίγο στον Elon Musk. Να δούμε τι λέει ο Elon Musk, ποια είναι η άποψή του για όλο αυτό εδώ. capital allocation. σημαίνει πώς, πώς διοχετεύεις το κεφάλαιο. To take Uh, the, the job of capital allocation away from people who have demonstrated great skill in capital allocation and give it to uh, you know, an entity that has demonstrated very poor skill in, in capital allocation, which is the government. Uh, I mean, you can think of the government essentially uh, as a corporation in the limit. Uh, it, it, is, it is a the government is simply the biggest corporation with a monopoly on violence. Λοιπόν, λέει ότι η κυβέρνηση είναι η μεγαλύτερη εταιρεία, η μεγαλύτερη εταιρεία με το μονοπόλιο της βία. Ο πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη Γη, ιδιοκτήτη τη Τέσλα. Και σχετικά με τον Elon Musk. Ανακοινώθηκε. Ο Elon Musk είπε ότι η Neuralink ελπίζει να αρχίσει να εφητεύει τα τσίπ του εγκεφάλου σε ανθρώπου το 2022. Θα είναι για λόγους υγεία και θα μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Ο Elon Musk είναι ένα πάρα πολύ πετυχημένο επιχειρηματία. Είναι ο πιο πλούσιο άνθρωπο του πλανήτη Γη. Έχει την Tesla, έχει την SpaceX, ήταν συνειδιοκτήτη στην PayPal. Η Tesla πλέον βγάζει ακόμα και κινητό, έχει κάνει όμω και την Neuralink. Η Neuralink είναι μια private εταιρεία. Για να δούμε τι, τι είναι η Neuralink. Τα έχουμε πει αυτά στο παρελθόν φυσικά. Ο Αμερικανό δισεκατομμυρίουχο Musk, σε δήλωσή του στη Σύνοδο του Συμβουλίου, το CEO τη Wall Street Journal, δήλωσε ότι διατηρεί την ελπίδα του ότι το chip που παρήγαγε η εταιρεία Neuralink, το οποίο ανακοίνωσαν αφού δοκιμάστηκε σε μαϊμού και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, Μπορεί επίση να τοποθετηθεί σε ανθρώπινο εγκέφαλο μέχρι το 22. Είπε ότι οι πρώτοι άνθρωποι που θα λάβουν το τσιπ θα ήταν άτομα με σοβαρέ κακώσει του νοτιέου μυελού. Αναλυτικότερα, ο Elon Musk είπε ότι η Neuralink, η εταιρεία τεχνολογία διεπαφή εγκεφάλου, εγκεφάλου, του, ελπίζει να αρχίσει να εφητεύει τα μικροτσίπ τη ανθρώπου το επόμενο έτο. Ιδρύθηκε από το Musk το 2016, αναπτύσσει ένα τσιπ που θα εμφυτεύεται στον εγκέφαλο των ανθρώπων για την ταυτόχρονη καταγραφή και τόνωση τη εγκεφαλική δραστηριότητα. Προορίζεται να έχει ιατρικέ εφαρμογέ όπω θεραπεία σοβαρών τραυματισμών του νοτιέου μυελού και νευρολογικών διαταραχών. Λοιπόν, πρόσεξε να δει τώρα κάτι. Ο Ιλαν Μάσκ είναι ένα επιχειρηματία που έχει μιλήσει κατά τη τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ότι θα ενοχλήσει του ανθρώπου στο μακροπρόθεσμο. Επίση, είναι αυτό ο οποίο θέλει να δώσει δωρεάν ίντερνετ σε όλο τον πλανήτη γη. Είναι υπέρ του 5G. Είπε μάλιστα στο podcast με τον Τζο Ρόγκαν ότι βάλε ένα κράνο με όλα τα κινητά γύρω-γύρω με 5G, γύρω από το κεφάλι σου και δε ότι δεν θα πάθει τίποτα. Λέει ότι είναι ακίνδυνη η τεχνολογία 5G. Με το νέο του κινητό τη Tesla θα σου δίνει δωρεάν ίντερνετ. Έχει εγκαταστήσει δορυφόρου στον πλανήτη Γη. Τη Starlink, άλλη εταιρεία που έχει κάνει. Είναι εκπληκτικό. Σαν επιχειρηματία είναι εκπληκτικό, έτσι. Ο Elon Musk κάνει πράγματα. Όπω βγάζει ρομπότ, βγάζει ρομπότ τεχνητή νοημοσύνη, αλλά λέει ότι είναι κόντρα στην τεχνητή νοημοσύνη. Πε μου λίγο από κάτω στα σχόλια, πώ σου φαίνεται η περίπτωση του Elon Musk. Εγώ τον έχω αναλύσει, έχω πει και κάποια πράγματα μέσα στο join, άμα μπει οικονομική σημασία για το τι ετοιμάζεται και το τι κάνει τώρα ο Elon Musk συγκεκριμένα. Αλλά πώ σου φαίνεται το Neuralink, πώ σου φαίνεται αυτό το τσίπ στον εγκέφαλο που θα βοηθήσει άτομα τα οποία έχουν νευρολογική σημασία προβλήματα. Θα μου πει φυσικά, έτσι έχουν γίνει και με άλλου τύπου τεχνολογίε, οποιαδήποτε τεχνολογίε που πρώτα τι δίνουν σε λίγα άτομα και μετά την κάνουν επέκταση ακόμα και στα παιδιά. Δηλαδή το πώ ξεκινάει κάτι, με το πώ τελειώνει, ε, ε, απέχει κάπω έτσι. Και τέλο, να σου πω το εξή. Και θα κάνω έξτρα βίντεο μέσα στο Market Fix News. Αν θέλει να λάβει οικονομική σημασία περιεχόμενο, να μπει εκεί μέσα. Το Rumble, μια πλατφόρμα ανταγωνίστρια του YouTube, καλή πλατφόρμα, αλλά όχι τόσο καλή για, εδώ, για την Ελλάδα, γιατί δεν δίνει εισόδημα στον δημιουργό. Ανακοινώνει distribution deal με του Donald Trump το Truth Social. Δηλαδή, το Locals, η πλατφόρμα στην οποία έχω το community μου, το πήρε το Rumble. Το Rumble θα κάνει partnership με την DVAC, με το, με το Truth Social του Trump αρχίζουμε και έχουμε ένα νέο τύπου δίκτυο το οποίο είναι πολύ καλή επενδυτική ευκαιρία αλλά και γενικά είναι πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Direct shot at YouTube. Ένα direct τύπημα στο YouTube. Αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον το παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε τον ανταγωνισμό. Δεν μπορεί το YouTube να είναι μονοπόλιο. Για μένα το YouTube είναι μεγάλη ευλογία γιατί μου έχει δώσει εσά, μου έχει δώσει αυτό το βήμα. Οπωσδήποτε είναι μια εκπληκτική πλατφόρμα το YouTube, δεν το συζητάω. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι με το κομμάτι τη λογοκρισία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ότι πρέπει να υπάρχουν νέε πλατφόρμε οπωσδήποτε. Και αυτό εδώ είναι μια εκπληκτική συνεργασία που βλέπουμε. Και με ενδιαφέρει και επενδυτικά. Αν θε να μάθει περισσότερα για τα επενδυτικά κομμάτια, παρακαλώ πολύ να πατήσει το κουμπάκι που λέει Join συμμετοχή εκείνη που θα λαμβάνει τα ειδικά βίντεο για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολούθησε. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε ένα podcast πάρα πολύ δυνατό με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο, συγγραφέα του βιβλίου Τλό. Θα γουστάρει πάρα πολύ. Είναι φιλοσοφικού περιεχομένου το podcast. Θα σα αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω να το παρακολουθήσει. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Αν είσαι γεννό στο κανάλι του, μπορεί να subscribe, γραφεί οπωσδήποτε. Σμάζε like button και σε αρκινο το βίντεο αφιγγελέθεια τα έξω. Δες και το με επεισόδιο εδώ πέρα. Τα λέμε στο επόμενο. για χαρά.